προηγήθηκε η ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Περιμέναμε κάτι ουσιαστικό να ακούσουμε για την άρνησή του, για την άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει τουλάχιστον επί της αρχής το νομοσχέδιο για το οποίο είπε ότι διαπραγματεύεται ατομικά δικαιώματα, αλλά δεν το ψηφίζει, ότι το νομοσχέδιο αυτό προσπαθεί να δώσει μία λύση, αλλά δεν το ψηφίζει, και η αιτιολογία σε όλα αυτά ήταν ότι ήταν μία πρόχειρη νομοθετική δουλειά της κυβέρνησης. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα, και κυρία, ότι από όταν ανέλαβε η κυβέρνηση, συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων των εμπλεκομένων με το θέμα. Παρέδωσε το σχέδιο, τέθηκε σε διαβούλευση από το Μάιο μήνα και ήρθε στη Βουλή για ψήφιση. Πού είναι λοιπόν το γρήγορο και το εσπευσμένο της ψηφοφορίας? Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία που από δεκαετίες κυβερνά αυτό τον τόπο και δεν έφερε κανένα νομοσχέδιο, προφανώς τότε δεν τα ήξερε τα ατομικά δικαιώματα, δεν ήξερε για αυτούς τους αόρατους ανθρώπους, ήρθε σήμερα να μας κάνει κριτική και να μας πει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι αυτό γίνεται για ψηφοθυρικούς λόγους. Όταν η ίδια έχει μεταβάλει στάση και όταν η ίδια ήρθε σήμερα για να μας πει εδώ ότι δεν ψηφίζει κάτι το οποίο δίνει διέξοδο σε μια μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μας, μειοψηφική, αλλά ικανοποιητική σε αριθμό, και που σε τελευταία ανάλυση τόσα χρόνια βρισκόταν στο περιθώριο. Αφού λοιπόν από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μέχρι την Ολομέλεια η Νέα Δημοκρατία είχε τη φαϊνή έμπνευση να καταστρώσει σχέδιο νόμου, προφανώς το κατέστρωσε στο πόδι, προφανώς έχει αυτές τις ατέλειες και τις αδυναμίες. Και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί έγινε. Έγινε για να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση επί της αρχής και λύνει το πρόβλημα. Διότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλεργία με τα ατομικά δικαιώματα. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. 20 λεπτά αγόρευε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και τι παραδείγματα είχε να μας πει? Το νόμο του 76 του Κωνσταντίνου Καραμαλή και άλλον ένα του 2005. Αυτοί ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νομοθετική παρέμβαση ενός κόμματος που εναλλάσσεται στην κυβέρνηση από το 1974 δύο νομοθετήματα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Περάσουν άλλα 40 χρόνια για να φέρετε άλλα δύο. Εκεί όμως που έχουμε κάτι να πούμε είναι το εξής. Λέει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι πρέπει να εμφυλοχωρεί οπωσδήποτε ιατρική κρίση για ένα συνάνθρωπό μας ο οποίος θέλει να κάνει τη φιλομετάβαση. Εάν το ζητάει ως προαπαιτούμενο, το παρέχει ο νόμος για τους ηλικίας 15 έως 17 ετών. Γιατί δεν το ψηφίζει? Αφού εκεί οι ειδικοί επιστήμονες του λένε ότι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν το ψηφίζει? Α, λέει, εκεί δεν το ψηφίζω, διότι πρέπει να είναι ενήλικας και πρέπει να έχει τα μυαλά του γερά για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Μα αυτό λέει το νομοσχέδιο, ότι ο ενήλικας έχει τη βούλησή του, την εκφράζει και υπό τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο νόμο εκδίδεται η δικαστική απόφαση. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Βάζουμε την επιστημονική κοινότητα όπως τη βάζει το νομοσχέδιο για τους 15 έως 17 ετών, αλλά εκεί που τη βάζει η Νέα Δημοκρατία δεν το ψηφίζει, γιατί λέει εμείς δεν το δεχόμαστε, αυτό πρέπει να είναι προϋπόθεση μόνο για τους ενήλικους. Αν όμως είναι μόνο για τους ενήλικους, γιατί ζητάτε, γιατί αποκλείετε τη γνώμη της ιατρικής κοινότητας και όλων των σχετικών επιστημόνων από τους 15 έως 17 ετών? Βρισκόσαστε σε πλήρη αντίθεση με αυτά που λέτε και κυρίως με αυτά που προτείνετε. Και είπατε το άλλο, το οποίο ξεπερνάει κάθε όριο, δεν έχετε διαβάσει ούτε τον νόμο. Λέει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να υπάρξει προστασία για τους ανήλικους. Μα εδώ ο νόμος λέει κάτι άλλο, ότι υπάρχει απαγόρευση για αυτούς που είναι παντρεμένοι. Άρα αυτό
σε μεγαλύτερο βαθμό υπερκαλύπτει την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για αυτή τη ρύθμιση υπήρξε κριτική στο συγκεκριμένο άρθρο από μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ εύκολο να αρχόσαστε στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, να επικαλείστε τους ειδικούς επιστήμονες και όταν διαλαμβάνετε η γνώμη τους, η αποφασιστική, ως προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης, να λέτε, α, εκεί εμείς δεν το δεχόμαστε, εκεί εμείς πάμε στην ενηλικίωση. Η ενηλικίωση όμως θέλει έχει ως στοιχείο της και ως θεμέλιο της αυτό ακριβώς, ότι ο καθένας μπορεί να αποφασίζει για τον εαυτό του χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων παραγόντων. Εκεί που δεν χρειάζεται το θέλετε και εκεί που το δίνει το νομοσχέδιο λέτε δεν μας χρειάζεται, δεν θα το πάρουμε. Υποκρισία. Υποκρισία και φτηνός μικροκομματικός λόγος μόνο και μόνο για να βρεθείτε σε αντιστοίχηση με ορισμένους ακραίους συντηρητικούς κύκλους, οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν εξεσπαθώσει κατά της ρύθμισης που αφορά συνανθρώπους μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα ασχοληθώ με όσα έχουν υποθεί. Θέλω όμως να αναφέρω κάτι. Υπήρξαν ακραίες φωνές από την πλευρά της Εκκλησίας περί αποκλεισμού βουλευτών από τις εκκλησίες που θα ψηφίσουν κτλ. Δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, και εύχομαι να μην έχουν μεταφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο οι δηλώσεις του και να υπάρχει κάποια λανθασμένη μεταφορά. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Τι θα κάνει με τους Έλληνες δικαστές οι οποίοι είχαν προηγηθεί του νόμου? Θα κλείσει και σε αυτούς την πόρτα της Εκκλησίας? Τι θα κάνει με το σύνολο της κοινωνίας η οποία θέλει μία ρύθμιση επιτέλους για αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι καθήκον της πολιτείας και καθήκον οποιουδήποτε δημοκρατικά σκεπτόμενου ανθρώπου να αντιμετωπίζει τον συνάνθρωπό του με αίσθημα αλληλεγγύης και φιλαλληλίας? Τελειώνω κύριε Πρόεδρε λέγοντας αυτό. Ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής τελείωσε την ομιλία του ότι το κόμμα αυτό αγωνίζεται για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία, σκοτώσατε το Φύσα. Και αν δεν πάμε για του Χριστού την πίστη, την Αγία, για το Φύσα, για το Φύσα, για του Χριστού την πίστη, την Αγία, κυνηγάτε τους μετανάστες και υπάρχουν αμετάκλητες καταδίκες στον ελληνικό δικαστηρίο. Κύριε Πρόεδρε. Αυτά για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Αυτά λοιπόν να μας πείτε και να μην εμπλέκετε. Κύριε Πρόεδρε, εμπλέκετε παρακαλώ. Ούτε τη θρησκεία. Παρακαλώ. Ούτε τη θρησκεία, ούτε παρακαλώ. Το χριστιανισμό με τις αθλειότητές σας και τη δολοφονική σας δράση. Διότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης και εσείς είσαστε η πολιτική παράταξη του μίσους και της μυσαλλοδοξίας. Ωραία.